ωράριο μεταναστημάτων θα επεκταθεί για ακόμα 2 μήνες. Το διάταγμα θα εκδοθεί σήμερα, θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα ισχύει για 2 μήνες. Ναι, τα στοιχεία μας είναι ότι πέραν των 1.800 έχουν εργοδοτηθεί. Ο λόγος που αυτήν τη φορά είναι μόνο για 2 μήνες η επέκταση του διατάγματος είναι διότι έχουμε ολοκληρώσει νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων έτσι ώστε να γίνει μια ρύθμιση πλέον σε νόμο και όχι με διατάγματα. Θα παραμείνει επαόριστο δηλαδή αυτό το ωράριο. Θα γίνουν κάποιες εισηγήσεις στο νομοσχέδιο και θα συζητηθεί ανάλογα. Κύριε Βασιλιά, ξέρετε τη φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου, να μου επιτρέψετε τις λεπτομέρειες να μην τις αναφέρω, διότι θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί αυτό το νομοσχέδιο και από το Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως οι βασικοί άξονες είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των μικρό και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και τις ανάγκες όπως μένουν ανοιχτά τα καταστήματα για να μπορούν να εργοδοτούνται όσο περισσότεροι μπορούμε μέσα στα πλαίσια της ανεργίας που υπάρχει σήμερα. Αλλά στην πρακτική της εργάσιμης Κυριακής. Η πρακτική αυτή τη στιγμή, όπως σας έχω πει, έχει ανανεωθεί το διάταγμα και θα δημοσιευτεί σήμερα. Το οποιοδήποτε νομοσχέδιο θα γίνει και μετά από κοινωνικό διάλογο που θα συνεχιστεί και γι' αυτό δεν το έχουμε καταθέσει τώρα στη Βουλή. Επομένως, οι οποιασδήποτε λεπτομέρειες μετά την ολοκλήρωση του κοινωνικού διάλογου. Με βάση των ωράριων, είναι 1.800 ώρες σε 8 ώρες εργασίας ή αποσπασματικά οι περισσότερες ώρες εργασίας είναι πέραν των 30 ωρών με βάση τα στοιχεία που έχουμε. Αλλά όχι σε πλήρη απασχόληση οι περισσότεροι, ναι. Είναι πέραν των 30 ωρών όμως. Καλώς παρακολουθείτε.